υπάρχει κάτι που πρέπει να μας πεις σαν εισαγωγή, γιατί είμαστε καλές μαθητές, ακούμε όπως βλέπεις. Κοίτα, μπορούμε να παίξουμε τα ρούχα του γυμναστηρίου και τα ρούχα για τις πρωινές εξόδους. Σκέψου ένα συνδυασμό από αυτά τα δύο. Εμένα... Αρχικά σε τρομάζει. Όχι, με ενοχλεί κιόλας, δεν με τρομάζει μόνο. Δεν ξέρω πώς να στο μεταφέρω. Θα μου πεις γιατί να σε ενοχλεί μετά. Και θα έχεις και δίκιο. Γιατί είστε Θεσσαλονικιά, Λίκη μου, και εσύ, είμαι και εγώ Θεσσαλονικιά. Δεν μπορεί να πηγαίνεις στο καφέ και να βλέπεις φόρμες. Είμαστε πιο κοκέτες. Φυσικά είμαστε κοκέτες. Αυτά να τα κρατήσουν σε άλλες πόλεις. Εδώ θέλουμε να είμαστε ωραίες και σικάτες. Γι' αυτό πάμε να βλέπουμε σιγά σιγά τις φωτογραφίες. Πολύ ωραία. Κοίτα, μπορείς να κάνεις το ανάποδο. Δηλαδή, αντί για τις φόρμες, να κρατήσεις το καλό το ρούχο με το σπορ παπούτσι. Αυτό θέλει τέχνη για να το κάνεις και να μην βγεις σε τον κλόνο όμως, θέλω να σου πω. Λοιπόν. Γιατί και τα sneakers είναι ένα από τα ίτσου της φετινής σεζόν. Δηλαδή, είναι θεωρώ απαραίτητο. Τα αθλητικά παπούτσια. Τα αθλητικά παπούτσια. Η φουστίτσα με το αθλητικό παπούτσι πώς ακούγεται? Καλή. Γιατί με το μποτάκι το χαμηλό απλώς το φοράμε. Σκέψω ότι υπάρχουν και μποτάκια αθλητικά. Αυτά τα μποτάκια τα αθλητικά με το τακούνι πώς λέγονται? Wedge sneakers. Excuse me? Wedge sneakers. Wedge sneakers. Λοιπόν, sneakers. Βλέπετε παραδείγματα από sneakers. Μ' αρέσει η ίσια η φούστα με το sneaker από κάτω. Και με το σουρτσάκι επίσης τώρα που το λες. Φυσικά. Λέγε μας τώρα, δίνε μας tips για να φαινόμαστε πιο αθλητικές. Οπότε είπαμε, μπορούμε να φορέσουμε αθλητικά ρούχα με πέδιλα, υπάρχει και αυτό. Δηλαδή, σκέψου μια αθλητική φανέλα. Με μια πένσιλ φούστα ή με ένα ψιλοκάβαλο παντελόνι. Αμέσως από πολύ ανδρόγυνο, αντροτζίν που ακούγεται, γίνεται πολύ θηλυκό αν το πάρουμε μια ωραία φούστα. Δεν ξέρω κατά πόσο στις δικές μου αναλογίες. Τα κορίτσια μια χαρά τα βλέπω στις φωτογραφίες, αλλά είμαι σίγουρη ότι είναι πανιτόριαλ μόδας. Κάτι τρέχει δηλαδή. Όχι, είναι και από έξω. Είναι και street style. Λοιπόν, το αθλητικό με το. Με το κουστούμι. Με το κουστούμι. Γενικά τα αθλητικά εγώ μέχρι πριν από 2 χρόνια ούτε στη γυμναστική στο σχολείο δεν το φορούσα. Είδες τώρα όμως. Άρχισα δειλά-δειλά λόγω. Αναγκάστηκα να το αποστάσω. Τα είδα και κάτι μεταλιζέ, πολύ ωραία. Τα είδες. Αυτά τα μεταλιζέ ήταν ξεμπαρκά, ήταν και μποτάκι. Δηλαδή τώρα μιλάμε ότι έχω ξεπεράσει έτη φωτό στον εαυτό μου πριν από 2 χρόνια. Αυτά είναι τα wedge sneakers. Τα μαύρα. Λοιπόν, αυτά που βλέπετε. Τα μαύρα, τα δεξιά πάνω, είναι τα wedge sneakers, αυτά που έχουν και ελαφρώς τακούνι. Βέβαια, οπότε μας δίνουν και λίγο ύψος. Όταν το πρωτοείδα, θέλω να σου πω βέβαια ότι μου φάνηκαν πάρα πολύ άκομψα. Ναι. Τραγικά και είπα, Θεέ μου, ποια είναι δυνατόν να τα φοράει. Και επειδή ως γνωστόν ότι κοροϊδεύεις το λούζεσαι, τα φόρασα και εγώ μου μερικά χρόνια. Το πρώτο που μου θύμισε, θυμάσαι εκείνη τη διαφήμιση με τα παπούτσια, τα slim που υποτίθεται ότι ήταν κρυμμένο το τακούνι, αυτά μου ήρθαν στο μυαλό. Λέω, Θεέ μου, σαν τη γιαγιά μου θα καταλήξω κι εγώ σε λίγο. Αυτά θα φοράω. Και τα φόρεσα. Γι' αυτό μην κοροϊδεύετε. Είναι πολύ ωραία. Ξέρετε, άμα το συνηθίσει το μάτι, μετά μας αρέσει νομίζω. Είναι και αυτό. Κάτι όταν το βλέπεις πρώτη φορά τρομάζει. Μετά όσο το βλέπεις, το συνηθίζει. Μετά έχουμε και τα bomber jackets, τα τύπου baseball. Με τα νούμερα, λίγο πιο φαρδιά. Αυτά που φορούσε η Kelly στο Beverly Hills. Μάλιστα. Εκεί όμως ήταν Νέα Υόρκη νομίζω. Όχι, δεν ήταν. Beverly Hills ήταν, που σημαίνει ότι. Άλλο look το αμερικάνικο. Εντάξει, με ένα skinny jean και μια γόβα. Ναι. Μια χαρά, δεν είναι και για Θεσσαλονίκη. Ένα Friday night out. Γι' αυτό σε καλό εδώ, για να μας ανοίξει τα μάτια λίγο σαν φορά τη μόδα. Βέβαια, νομίζω ότι γίνεται. Ή και φούτερ με πολύ μεγάλα κολλιέ, με ωραία κοσμήματα. Αυτό είναι κάτι πιο εύκολο, κάτι πιο ελαφρύ. Αυτό το έχουμε δει με κυκλοφορία γενικά. Έτσι, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ποια site αγαπάς να γκουγκλάρεις? Από πού ενημερώνεσαι? Κοίτα, εγώ αγαπώ την Κιάρα Φεράνι, το The Blonde Salad. Περίεργο, που την αγαπάει όλος ο κόσμος, δηλαδή. Την αγαπώ. Και νομίζω είναι και η βασίλισσα του Sporty Sick look. Μετά μου αρέσει πάρα πολύ και η Ελεονόρα Καρίση, στο Τζούτζου Βιλερόι. Μάλιστα. Λέγε μας site που μπορούμε να μπαίνουμε και σιγά. Και μετά είναι και άλλα site, ελληνικά, το Miss Bloom, το Queen. Και το Queen και το Miss Bloom, και βέβαια. Στο Glow. Οπωσδήποτε όπου διαφημίσαμε τις εκδηλώσεις για τα 100 τεύχη. Ωραία. Αλίκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, Χριστίνα. Θαυμάσια.